συνειδητοποίησαν 14 εταιρείες, οι οποίες άντλησαν συνολικά 117 εκατομμύρια ευρώ έναντι 87 εκατομμύριων ευρώ που άντλησαν οι νοσηγμένες του 2002. Ο λόγος μεγαλύτερης αξίας εντοπίζεται στο γεγονός της εισαγωγής στο χρηματιστήριο Αθηνών του οργανισμού Λιμένος Πειραιά που άντλησε κεφάλαια ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως ενδιαφέρον έχει να δει κανείς το πώς κινήθηκαν οι εταιρείες οι οποίες πέρασαν το κατόφλι της χρηματιστηριακής αγοράς το 2003. Στην πρώτη θέση των αποδόσεων βρίσκεται η μετοχή της εταιρείας Σαραντής Γλυκά, η οποία κερδίζει από την τιμή εισαγωγής 280,95%. Ακολουθούν οι Μπαλής Χημικά με 36,72%, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός με 17,5%, η Μάρακ Ηλεκτρονική με 13,19%, η Κρι-Κρι με 11,43%, η Ιντερφής με κέρδη 3,4%, η Όπτιμα Επενδυτική, η οποία υποχωρεί από την τιμή εισαγωγής 0,44%, η Fashion Box, η οποία χάνει από την τιμή εισαγωγής 0,85%, η Profile, η οποία υποχωρεί κατά 1,25%, η Λογισμός, η οποία έχει πτώσει 12,09%, η Άστρα Επενδυτική, η οποία χάνει από την τιμή εισαγωγής 22,08%, η Έμφασης, η οποία υποχωρεί κατά 26,74%, η Νεοχημική, η οποία χάνει από την τιμή εισαγωγής 32,36%, η Πυρωτική, η οποία έχει πτώσει 36,77% και η News Phone Ελλάς, η οποία χάνει από την τιμή εισαγωγής 42,9%. Μάλιστα. Πώς σου φάνηκε? Ενδιαφέρον πολύ το ρεπορτάζ και με τις νέες εισαγωγές και με τις αποδόσεις που έχουν από την ημερομηνία εισαγωγής τους οι εισαχθήσεις εταιρείες. Στοιχεία πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Πριν πάμε σε ένα άλλο θέμα, να σου πω ότι κυκλοφόρησαν στην αγορά κάποιες φήμες ότι η Αθήνα 2004 δεν έχει λέει να πληρώσει τους... Ναι, το άκουσα και εγώ. Το άκουσα και το δελτίο ειδήσεων ή το διάβαζα κάπου σε εφημερίδες. Ναι, και λέει ότι όχι, λέει, έχουμε λεφτά, πληρώνουμε κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέμα. Τώρα, εάν έχουν ή δεν έχουν είναι ένα θέμα. Πάντως κάποιοι λένε ότι πάνε να εισπράξουν και δεν πληρώνονται. Τι να συμβαίνει άραγε? Τι έχουν σφίξει? Κάναν πολλά έξοδα στις αρχές φαίνεται. Ναι, φαίνεται δεν είχαν προϋπολογίσει καλά τα πράγματα. Και στην αρχή που υπήρχε έτσι, δίνανε πάρτε δώστε παιδιά. Και τώρα ψάχνουν χορηγούς. Δανεικά. Λέει, πά να κάνεις μια δουλειά με την Αθήνα με τον 2004. Και λέει, χορηγό. Όχι, και σου λένε, δεν χορηγείς αυτή τη δουλειά να μπει και το όνομά σου. Εντάξει, τώρα τι λεφτά. Ή σου λένε και την άλλη λύση. Βρες ένα χορηγό. Και έλα. Όχι, να αγοράσει τα προϊόντα σου ή να κάνει να πληρώσει τις υπηρεσίες που θα προσφέρεις. Έτσι και εκείνος να διευκολυνθεί, γιατί μπορεί και να υπερτιμολογήσει ενδεχομένως, γιατί ξέρεις, οι μεγάλες τράπεζες, τηλεπικοινωνίες κτλ. Έχουν δώσει, υποτίθεται, ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καλύπτεται με όποιο τρόπο θέλει ο καθένας. Δηλαδή, μπορώ εγώ να πω στην κυρία Τζιβελέκα, έλα κυρία Τζιβελέκα, να μου καλύψεις δημοσιογραφικά τους Ολυμπιακούς και να σε πληρώσω, και αυτό εγώ το μεταφέρω σαν το μειώνω από το ποσό της χορηγίας που έχω δώσει. Ωραία, και αυτή έτσι είναι. Κάνει το 2004 τώρα. Ναι. Δεν έχει φράγκο. Θα βγουν τα λεφτά. Δεν έχει φράγκο, σου λέω. Φράγκο δεν υπάρχει στα ταμεία. Πολλά τα άτομα τα οποία δουλεύουν και οι μισθοί έχουμε διαβάσει κατά καιρούς σχετικά τσιμπημένοι, οπότε ίσως να έχουν πέσει έξω στον προϋπολογισμό τους. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ότι δεν φταίει η Αθήνα 2004. Λέει ότι αυτές είναι κυβερνητικές πληρωμές. Η κυβέρνηση δεν έχει πληρώσει, αλλά σύντομα λέει θα εκμεταλλευτεί. Έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση. Σε κάποια έργα και τέτοια θα εκταμιευθούν, λέει όμως τα χρήματα και θα τα πάρετε. Τώρα σιγά μην κοιτάζουν να εκταμιεύσουν χρήματα. Εδώ τρέχει, εδώ πάρουν, τρέχει διαδοχή. Τώρα με την Ολυμπιάδα θα ασχοληθούν. Και μετά με τις τρύπες του προϋπολογισμού πρέπει να πάρουν έσοδα. Θα δώσουν και από πάνω. Πάντως βλέπω ότι. Τώρα πάω σε άλλο θέμα. Πάω στη Γενική που διακρίνει κανείς έτσι ρε παιδί μου και στον τύπο και γενικότερα και από πλευράς εργαζομένων ότι θεωρούν κάποιοι λέει, αλλά δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Γιατί δεν βγαίνουν να τους κατονομάζουν, να τους κατονομάσουν. Ότι κάποιοι κύκλοι λέει θέλουν να σπρώξουν τη Γενική στη Societe Generale. Κυβερνητική. Έχουν γράψει. Ποιοι είναι αυτοί οι κυβερνητικοί κύκλοι από τη μία? Και γιατί το κάνουν? Γιατί βλέπω επανειλημμένα δημοσιεύματα 2 και 3 φορές την ημέρα και κάθε μέρα με συγκεκριμένο υποψήφιο έτσι να παίζει. Ενδιαφέρον δεν έχει και αυτό και δηλαδή. Από τη μία έχουμε τους πρώτους κύκλους, τους Ολυμπιακούς κύκλους να θέλουν να σπρώξουν
γενική υποτίθεται. Δείχνει όλα.